ένα ακόμα επεισόδιο μαζί με τη Δωδώνη. Η παράδοση αλλιώς. Μία συνταγή που σίγουρα θα λατρέψουν οι μικροί σας φίλοι. One bite cake με γλάσο γιαουρτιού και σοκολατούχο γάλα. Και μην ξεχνάμε να κάνουμε subscribe στο κανάλι της Δωδώνη καθώς και στα δικά μου social media. Πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Το βασικό συστατικό της συγκεκριμένης συνταγής είναι το σοκολατούχο γάλα Δωδώνη. Πάμε όμως να δούμε βήμα-βήμα τη συνταγή. Πρώτο βήμα, θα σπάσουμε σε μία μπασίνα τα αυγά μας μαζί με τη ζάχαρη. Θα τα δουλέψουμε με το μίξερ για 10 λεπτά περίπου να αφρατέψουν. Τα αυγά με τη ζάχαρη είναι έτοιμα. Δεύτερο βήμα της συνταγής είναι να προσθέσουμε τα υγρά μας, το σπορέλαιο και φυσικά το σοκολατούχο γάλα Δωδώνη. Δουλεύουμε το μείγμα μέχρι να γίνει μία υδαρή κρέμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη βανίλια, το αλεύρι, το baking powder, το κακάο και συμπληρώνουμε ξύσμα πορτοκάλι και λίγο αλάτι. Δουλεύουμε το μείγμα μας για ακόμα ένα λεπτό. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το μείγμα μας σε μικρά ατομικά φορμάκια και να το ψήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό, όταν γεμίζουμε τα φορμάκια μας, να γεμίσουμε μέχρι τα 2 τρίτα. Τα 2 τρίτα ουσιαστικά από το χαρτάκι, για να μην ξεχυλήσουν στο ψήσιμο. Ψήνουμε στους 175 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Όσο τα κεκάκια μας ψήνονται, εμείς θα ετοιμάσουμε το frosting γιαουρτιού, το γλάσο δηλαδή. Μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, ακόμα και για τους μικρούς μας φίλους. Σε ένα μπολ θα προσθέσουμε το βούτυρο που ήδη έχουμε μαλακώσει. Θέλουμε το βούτυρο να γίνει μία πάρα πολύ αφράτη κρέμα. Στη συνέχεια το στραγγιστό γιαούρτι Δωδώνη, τη ζάχαρη άχνη και τέλος τη βανίλια. Τα κεκάκια μας ψήθηκαν. Θα πάρουμε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα βάλουμε μέσα το γλάσο για να τα γαρνίρουμε. Εγώ θα γαρνίρω τα κεκάκια μου με πολύχρωμη τρούφα, τρούφα σοκολάτας, μικρές καραμέλες. Μία πολύχρωμη συνταγή έφτασε στο τέλος της. Η παράδοση αλλιώς μαζί με τη Δωδώνη. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε subscribe στο κανάλι της Δωδώνη, καθώς και στα δικά μου social media. Από εμένα, καλή σας απόλαυση!